Ο νεαρός θα γίνει καλά. Όμως, το μωράκι των 15 μηνών, οι γονείς το αποχαιρέτησαν. Ο Άγγελος Λαμπίδης έχει δίπλα του έναν άνθρωπο του μεροκάματου. Έναν από τους ανθρώπους που εργάζονται στην Πτολεμαϊδα, στα Ορυχεία. Το θείο του 15 μηνών βρέφους, το οποίο έχασε τη μάχη για τη ζωή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στον προσκεκλημένο μας και τα θερμά μας συλληπιτήρια για την τρομερή απώλεια. Καλησπέρα, Νίκο. Χθες αποχαιρέτησαν το αγοράκι, το 15 μηνών αγοράκι, όλη η οικογένεια, οι φίλοι, οι άνθρωποι που το αγάπησαν. Κανείς ακόμα δεν μπορεί να ξεπεράσει το χαμό του. Είναι φυσικό. Ήταν ένα μωρό παιδάκι, έτσι. Ο θείος είναι μαζί μας. Όχι, εξάδερφος. Εξάδερφος του πατέρα. Το εξάδερφος του πατέρα, ναι. Ναι. Επιτρέψτε μου να το πω μια ακόμα φορά, γιατί το νιώθω ανάγκη και νομίζω από όλους που μας βλέπουν τα πιο θερμά συλληπιτήριά μας. Είναι τρομερό και το λέω γιατί ξέρω είστε άνθρωποι του μεροκάματου, εργάζεστε σκληρά και το να φεύγει το παιδί έτσι και να το έχει παλέψει, να το έχει πάει, να το έχει ξαναπάει, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις τη ζωή σου, νομίζω. Δεν μπορώ. Όταν το έμαθα, με έπεσε ένας χεραυνός πάνω. Πώς είναι οι γονείς του παιδιού? Το παιδί τελειώσε. Οι γονείς του παιδιού είναι σε άσχημη κατάσταση. Τι έγινε, τι σας είπανε? Δεν μπορούσε. Οι γονείς του παιδιού μας είπαν ότι πήγανε πρώτη του μήνα, πήγανε στο νοσοκομείο του Ποδοσάκιο. Ναι. Και από εκεί το ίδιο γιατρός και τον είπε ότι θα πρέπει να πάτε στο σπίτι, θα πάρετε μια αγωγή φάρμακα και θα, εντάξει, μια απλή γρήπη. Ναι. Πήραν το παιδί, πήγαν σπίτι. Ξανά την επόμενη μέρα το παιδί έχει υψηλή πυρετό, δεν έπεφτε ο πυρετός. Ξανά πάνε την τρεις του μήνα, πάνε τις πρωινές ώρες. Και πάλι το λένε οι γιατροί ότι θα περάσει, γρήπη είναι. Θα πάρουν και πήγαινε στο σπίτι, θα είναι καλύτερα. Ξανά πάει τρεις του μήνα, πάει το βράδυ, η ώρα 11, εκεί τελειώσε το μόνο. Μέχρι εκεί ήταν. Πραγματικά είναι τρομερό όλο αυτό το πράγμα. Μια φοβερή ιστορία. Η οικογένεια έχει άλλα παιδιά? Έχει ένα άλλο αγοράκι. Ένα μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Τι σας λένε? Έχετε επικοινωνία μαζί τους? Σε τι κατάσταση είναι? Σε τι κατάσταση να είναι τώρα? Εγώ χθες ήμουν στο χωριό στην Κηδεία. Δεν μιλάνε, είναι πολύ χάλια. Είναι τρομερό τώρα να βλέπεις είναι το παιδί σου να σβήνει, να το πηγαίνει στο νοσοκομείο, ναι, να σε στέλνουν πίσω και να σου μένει στην αγκαλιά, γιατί στην αγκαλιά τους πέθανε το παιδί. Δεν μπορεί να στην αγκαλιά τους πέθανε το παιδί. Εγώ δεν το ήξερα, γιατί έλειπα, ήμουν στην Αλβανία και εκαγυρίσει 2 του μήνα. Και όταν με πήρε ο θείος το βράδυ, ώρα 1:30, με λέει: έχουμε έρθει στο νοσοκομείο, λέει, με το μωρό, λέει. Ήταν με πυρετό, λέει, και το μωρό μας πέθανε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια ακόμα φορά τα συλληπιτήριά μας να τα μεταφέρετε σε όλους τους ανθρώπους εκεί.